παρουσίαση μιας ακόμη υποψηφιότητας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι η κυρία Ιωάννα Σπανομάρκου, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες και βρίσκεται στο στούντιό μας στην Λιβαδιά. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανομάρκου. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε να βρίσκομαι στο στούντιό σας. Και είναι χαρά και τιμή μου, γιατί η μητέρα μου είναι και πολλά χρόνια στη Λιβαδιά, στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς, η Μάγδα Ράπτη, οπότε είναι διπλή χαρά να είμαι εδώ στο στούντιο σήμερα. Έτσι, κοντά σας. Χαιρόμαστε και εμείς να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι και νέες δραστηριές γυναίκες στην πολιτική γενικότερα. Είναι μια ελπίδα, έτσι, μια αισιοδοξία όλη αυτή η κατάσταση. Κυρία Σπανομάρκου, θέλω να πω ότι είστε διεθνώς διακεκριμένη παραγωγός και επιχειρηματίας με σπουδές στο διεθνές εμπόριο. Ασχολείστε όμως και με μεγάλες έτσι, κινηματογραφικές και μουσικές παραγωγές. Βέβαια, η τέχνη μπορεί να αποτελέσει εμπόριο και μάλιστα μπορεί να είναι και κερδοφόρο εμπόριο, εάν προβάλλει και σωστά την χώρα μας στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι, η τέχνη θα μπορούσε να είναι ένα όχημα, έτσι ώστε να βοηθήσει και περαιτέρω τη χώρα μας για την ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα χωρών που έχουν φιλοξενήσει μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, οι οποίες φέρνουν τεράστια έσοδα στη χώρα τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής, όσο και μετέπειτα με τον λεγόμενο κινηματογραφικό τουρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο η χώρα μας δεν έχει κατορθώσει προς στιγμή να το εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, τεράστιο θα λέγαμε, γιατί η Ελλάδα προσφέρεται, οι ομορφιές της Ελλάδας, για τέτοιες επενδύσεις, αλλά δυστυχώς η γραφειοκρατία πολλές φορές καθυστερεί ή εμποδίζει κιόλας τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Θα θέλαμε λοιπόν να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για τη χώρα μας, έτσι ώστε να προβληθεί και περισσότερο. Τώρα στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και εκεί σχετικές επιτροπές, οι οποίες διαχειρίζονται αντίστοιχα κονδύλια, προκειμένου να ενισχύσουν και τον πολιτισμό. Επίσης, εγώ ως εκπρόσωπος των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου και τομεάρχης πολιτισμού, είναι και ένας προσωπικός μου στόχος αυτός. Θα ήθελα να προσελκύσουμε περαιτέρω σαν χώρα τέτοιους επενδυτές που όχι μόνο θα επενδύσουν, αλλά και θα βοηθήσουν και τον τουρισμό της Ελλάδας. Ναι, πάντως δεν έχει γίνει έτσι συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα της τέχνης, του πολιτισμού, σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς η τέχνη τον τελευταίο καιρό θεωρείται ένα χόμπι, θα λέγαμε. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίζει όλους. Διότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι της τέχνης εκεί έξω, που δυστυχώς μέσα στην κρίση τα έχουν βρει πάρα πολύ δύσκολα. Κάποιοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά προκειμένου να επιβιώσουν. Κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να αλλάξουν τελείως επάγγελμα. Ειδικά αυτό το πρόβλημα εντάθηκε στα χρόνια της πανδημίας. Το είδαμε πολύ έντονα και εδώ στη χώρα. Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα και χρηματοδοτικά. Υπάρχουν κλάδοι που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ναι, υπάρχουν λοιπόν προγράμματα και χρηματοδοτικά τα οποία μπορεί να ενισχύσουν αυτές τις δράσεις και στην χώρα μας. Και εσείς κινείστε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ανήκετε λοιπόν στο κόμμα των Δημοκρατών, του Ανδρέα Λοβέρδου, ένα νέο μικρό κόμμα που σύμφωνα με τον αρχηγό σας θα είναι το μεγαλύτερο, λέει, από τα μικρά κόμματα σε αυτές τις εκλογές. Από πού πηγάζει έτσι αυτή η αισιοδοξία? Τι προσφέρετε στους πολίτες, τι δίνετε? Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι διότι βλέπουμε την αποδοχή του κόσμου ως προς το πρόσωπο αρχικά του επικεφαλής του Ανδρέα Λοβέρδου, του Προέδρου μας, αλλά είναι και ότι ο κόσμος πια θέλει να πιστέψει στο νέο κόμμα των Δημοκρατών, μια κεντρώα πρόταση η οποία κινείται μακριά από φανφάρες και πολιτικές κορώνες. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, διότι βλέπουμε ότι η αποδοχή του κόσμου ολοένα και μεγαλώνει. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και λαμβάνουμε συνεχώς τηλεφωνήματα ότι θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Είναι μεγάλος άθλος αυτός, ξέρετε, διότι είμαστε μόλις ένα κόμμα 3 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μέλλον, είμαστε εδώ και για μετά τις ευρωεκλογές θα κινηθούμε δυναμικά και θα δείτε και το πρόγραμμά μας, το οποίο έχει αναρτηθεί ήδη
και στο δημοκράτια.net. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει. Ναι. Και έχουμε εφαρμόσει και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο. Το δίκτυο λοιπόν, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπαίνει και να βάλει τις δικές του προτάσεις στον τομέα που τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τη δημοκρατία. Σε ποιο χώρο έτσι τοποθετήσετε, στο κέντρο? Μάλιστα. Είναι ένα κεντρό κόμμα, μια κεντρώα πρόταση, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κέντρο. Εκεί που σύμφωνα με τον κύριο Λοβέρδο λείπει η εκπροσώπηση πολιτική σήμερα, σε τι διαφέρεται έτσι από τα υπόλοιπα φιλελεύθερα κόμματα? Από την Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Αρχικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει το χώρο του κέντρου να τον εκμεταλλεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολίτες που δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν. Θεωρούμε ότι μέσω του κέντρου και των δημοκρατών βρήκανε ένα κόμμα το οποίο να τους εκφράζει επιτέλους. Και είμαστε εδώ, είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα, ένα κόμμα με εθνική συνείδηση που θέλουμε να βοηθήσουμε και περαιτέρω και όχι μόνο για τις δυσκολίες που βιώνει σήμερα ο Έλληνας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαν και άλλοι υποψήφοι που μίλησαν πριν από μένα, από άλλα κόμματα, ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Υποφέρει λόγω της ακρίβειας, λόγω των αυξήσεων των δέκο, λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Υπάρχουν, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα τέλμα, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και όταν λέμε μικρομεσαίες, είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά όταν λέμε μικρές επιχειρήσεις, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Διότι, να το πούμε λίγο καλύτερα, να το καταλάβει και ο κόσμος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε οικονομικούς όρους είναι επιχειρήσεις που φιλοξενούν από 50 έως 250 άτομα. Ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας, του έθνους μας, αποτελούνται από το 90% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Και επίσης είναι και μια τάση διεθνώς να αυξάνονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε κυρίως αυτές. Διότι στην πραγματικότητα η περιφέρεια στηρίζεται από αυτές τις επιχειρήσεις. Αλλά όταν στην καθημερινότητά του ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να επιβιώσει, διότι αυξάνεται ο μισθός, ας πούμε, των υπαλλήλων, δεν μπορεί να προσλάβει δεύτερο ή τρίτο υπάλληλο ή και παραπάνω, δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του στον ΕΦΚΑ και δημιουργούνται χρέη. Διότι και με τις αυξήσεις των υπαλλήλων αυξάνεται και το ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί να πληρώσει τα βασικά. Έτσι δημιουργούνται επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν χρέη είτε αναγκάζονται να κλείσουν, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η δυνατότητα του κόσμου για περαιτέρω. Δηλαδή, όταν ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει τα βασικά στην καθημερινότητά του, δεν θα σκεφτεί τα περαιτέρω. Που σημαίνει ότι πρέπει να στηριχτούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν τολμάει να δραστηριοποιηθεί και επιχειρηματικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Και χρειάζονται πολλές αλλαγές. Ακριβώς. Και γερές έτσι παρεμβάσεις. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ειδικά όταν είναι μια εμπορική επιχείρηση, ναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κόμμα σας και σε εσάς προσωπικά. Στόχος βεβαίως των Δημοκρατών είναι η εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έστω με έναν ευρωβουλευτή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή, μπορεί και δύο. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.